coach, πέντε ήττες, ήταν ένα πιθανό σενάριο που το είχες πει και από την αρχή μετά την κλήρωση. Ναι. Τι έγινε σήμερα, αν είσαι ευχαριστημένος και τι γίνεται από εδώ και πέρα, αυτό είναι το σημαντικότερο. Τηρουμένων των αναλογιών, λοιπόν, είμαι ευχαριστημένος σήμερα, όχι φυσικά από το αποτέλεσμα. Κάναμε μια σημαντική προσπάθεια να σταθούμε όρθιοι πρώτα απ' όλα στο παιχνίδι μέσα με τις δύο σημαντικές απουσίες που είχαμε. Δοκιμαστήκανε κάποια νέα παιδιά, τα οποία ουσιαστικά θα αποτελέσουν και το αύριο του Παναθηναϊκού. Εν μέρει έμεινα ικανοποιημένος. Από την άλλη, το νεαρό της ηλικίας, παράλληλα με το λιγοστό χρόνο συμμετοχής που έχουν μέχρι τώρα, φέρανε το αποτέλεσμα, όχι το σκορ, το αποτέλεσμα του να κάνουμε δύο σωστές ενέργειες και αμέσως μετά να κάνουμε άλλες δύο λάθος. Έτσι, από εκεί και μετά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ταινίσουμε το δύσκολο μέλλον που έρχεται, και εννοώντας δύσκολο μέλλον εννοώ τα αμέσως δύο επόμενα παιχνίδια με Πάτρα και Κηφισιά. Νομίζω και είναι ζωτική σημασία, έτσι. Εννοείται, είναι παιχνίδια κλειδιά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και τη συνέχεια του Παναθηναϊκού. Υπάρχει μια ανάπαυλα τριών εβδομάδων, η οποία για μας δεν θα είναι σε καμιά περίπτωση ανάπαυλα, το πολύ να καθίσουμε δύο ημέρες και θα πρέπει να συνεχιστεί η δουλειά και μέσα από τη δουλειά να παρουσιαστούμε έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια. Θα δώσετε φιλικά τις 20 ημέρες αυτές. Παίζουμε την Παρασκευή στο League Cup. Μπράβο, ναι, σωστά. Παίζουμε σωστά με τον Άρη στη Λαμία. Ναι. Και την επομένη θα παίξουμε ανάλογα αν θα είμαστε νικητές ή ηττημένοι ένα ακόμη παιχνίδι. Εννοείται στη συνέχεια ότι θα προγραμματίσουμε κάποια φιλικά παιχνίδια ώστε να στις επόμενες δηλαδή δύο εβδομάδες, αν δεν συνεχίσουμε στο θεσμό, θα προγραμματίσουμε κάποια φιλικά παιχνίδια ώστε να ετοιμαστούμε. Βέβαια, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αποθεραπευτούν οι δύο τραυματίες. Ο Στοϊκόβιτς έχει μια κάκωση στον τένοντα του αντίχειρα του δεξιού του χεριού από το περασμένο παιχνίδι στη Λαμία. Τελικά είναι αρκετά πιο σοβαρός ο τραυματισμός από όσο πιστεύουμε κι εμείς. Βέβαια δεν έχει κάταγμα. Είναι συνδεσμικό το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσε το παιδί, παρότι ήθελε να μας βοηθήσει, δεν μπόρεσε. Ο Σαρατζένη έχει μια τενοντίτιδα στο γόνατο, στον καταθλητικό του ποδιού του. Θα φύγει αύριο για Ιταλία, θα επισκεφθεί εκεί τους δικούς του γιατρούς και θα είναι πίσω, θα ακολουθήσει δηλαδή μια θεραπεία που θα κάνει εκεί και θα είναι πίσω την Πέμπτη που μας έρχεται. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.